Αυξάνεται καθημερινά η κίνηση στην αγορά της Λάρισας και ενώ ψιπάσχα μεταρτοποίησαν να έχουν την τιμητική τους για αγορές πασχαλινών εδεσμάτων. Η ανάσα πριν από τις γιορτές του Πάσχα, η κίνηση έχει αρχίσει στα καταστήματά μας. Ο κόσμος βγαίνει, απαναψωνίσει για τα βαπτιστήρια και για τους ίδιους. Τώρα, τι θα βρει κανείς εδώ στο φούρνο της γειτονιάς? Στο φούρνο της γειτονιάς θα βρει παντός τύπου εδέσματα. Κυρίως όμως αυτά που έχουν την τιμητική τους είναι τα τσουρέκια. Τα κουλούρια του Πάσχα, τσουρέκια υπάρχουν διάφορα και γεμιστά, με διάφορες γεύσεις. Γιατί όμως να προτιμήσει κανείς τον φούρνο της γειτονιάς για τις πασχαλινές αγορές του? Ο κόσμος καλό θα είναι να προτιμήσει τον φούρνο της γειτονιάς, που επιλέγει τους προμηθευτές που ανήκουν στην περιοχή μας. Έχετε συγκρατήσει τις τιμές παρότι η ενεργειακή κρίση έχει χτυπήσει και το δικό σας κλάδο? Ναι, βεβαίως. Παρότι έχουμε τεράστια προβλήματα και πολλές ανατιμήσεις και σε άλλα προϊόντα, ευτυχώς και εμείς και οι συνάδελφοί μας έχουν κρατήσει τις τιμές, θα έλεγα, σε περσινά επίπεδα. Και μια τι για το Πάσχα? Ευχόμαστε υγεία σε όλο τον κόσμο και μαζί με την ανάσταση του ανθρώπου να έρθει και η ανάσταση η δική μας και της οικονομίας. Τα αρτοπία θα παραμείνουν ανοιχτά και το ερχόμενο Σάββατο.